Το κοινωνικό μας τώρα, το κοινωνικό μας βραβείο, θέλω να καλέσουμε την πρεσβυτέρα του πατέρα Αντώνιου για το θεάρεστο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο της Κιβωτό του κόσμου, παρακαλώ, για τα ευάλωτα παιδιά, να έρθουν να παραλάβει το βραβείο. Ελάτε. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που είστε μαζί μας. Ελάτε με το βραβείο σας. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να σας πω ότι για τον πατέρα Αντώνιο, πηγαίνετε και να μας πείτε και δύο λόγια. Είναι για τον πατέρα Αντώνιο που πραγματικά είχα την τύχη να παραβρεθώ τώρα στις γιορτές, γιατί κάνουμε την κοινωνική εταιρική ευθύνη και προσφέραμε 100 παραμύθια για τα γλυπτά του Παρθενώνα στα παιδιά, προσφορές των γιατρών μας, εδώ όλες προσφορές. Πάντα οι γιατροί μας είναι αυτοί που μας στηρίζουν και οι εταιρείες βέβαια. Και ό,τι μπορείτε να στηρίξουμε αυτή την Κιβωτό, πραγματικά 450 παιδιά παίρνουν παιδεία μέσα από εκεί, είναι καταπληκτικό. Πρεσβυτέρα, σε εσάς. Ελάτε. Θεάρεστο έργο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Αληθώς. Υγεία και δύναμη και θείο φωτισμό σε όλους μας. Ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές του πατέρα Αντώνιου. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Εύχομαι να πετύχει το συμπόσιο και ό,τι κάνετε. Να πάνε όλα καλά. Με το χαμόγελό σας θα πετύχει, δεν υπάρχει. Είναι μια εξαιρετική τιμή αυτή που κάνετε για την Κιβωτό. Απλά πιστεύω, όπως είπατε και εσείς προηγούμενα στο λόγο σας, ότι ο κάθε ένας Έλληνας πολίτης έχει υποχρέωση να αγωνίζεται για αυτό που βρίσκει μπροστά του. Και εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε στην Κιβωτό. Φιλοξενούμε πάνω από 400 παιδιά, όπως είπατε. Έχουμε δύο ομάδες που βοηθάμε. Η μία ομάδα είναι τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε εμάς σε σπίτια, ειδικά διαμορφωμένα με εισαγγελική εντολή, τα οποία, ξέρετε, δεν πηγαίνουν στο σπίτι τους και έχουν όλη τη φροντίδα από την Κιβωτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που υποστηρίζουμε τη μητέρα για να μπορέσει το παιδί να έχει μια σωστή μητέρα και να μην απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον. Γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο προσπαθούμε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί ακριβώς είναι δύσκολες οι εποχές και πολλά τα προβλήματα. Και ένα τελευταίο, για να μην σας κουράζω, είναι ότι και εμείς βρισκόμαστε πάντα παρόν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και τώρα ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες από το πόλεμο στην Ουκρανία και φιλοξενούμε πάρα πολλές οικογένειες, μητέρες με παιδιά κυρίως στο χώρο μας. Και εκτός αυτού φιλοξενούμε και το Ουκρανικό σχολείο που έχει πάνω από 200 παιδιά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με το χειροκρότημα. Φαντάξει. Για την Κιβωτό. Για την Κιβωτό.